Είναι η πρώτη φορά που εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε από πυραδολοφονία πρωθυπουργού κράτους μέλους, όπως έγινε με το Σλοβάκο ηγέτη Ρόμπερτ Φίτσο. Κάποιο θα πει ότι στο παρελθόν είχε δολοφονηθεί ο Πρωθυπουργό τη Σουηδία Ούλοφ Πάλμα και συγκεκριμένα το 1986. Τότε όμω η Σουηδία δεν ήταν μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκ τότε δολοφονήθηκε η Υπουργό Εξωτερικών τη Σουηδία Αναλίτ το 2003, όπω και ο Σέρβο Πρωθυπουργό Ζόραν Τζίντζη επίση το 2003. Η Σερβία όμως δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αναλίτ δεν ήταν πρωθυπουργός. Πρόκειται για την πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό και μάλιστα καθομολογία του δράστη. Αυτό έγινε επειδή διαφωνούσε με τις πολιτικές του Φίτσο. Ο Φίτσο, όπως όλοι γνωρίζουν, πιστεύει στα εθνικά συμφέροντα της χώρας του, κάτι που αυτομάτως τον κατατάσσει ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος όμως δεν έχει καταλάβει ότι φιλοευρωπαϊσμός σημαίνει στάση ζωής απέναντι στα εθνικά συμφέροντα της χώρας, τ η ουσία είναι μία. Ο Ρόμπερτ Φίτσο πήγε να πληρώσει με τη ζωή του τη στάση που έχει ως πολιτικός, δηλαδή να θέτει ως προτεραιότητα πρωτίστως τα συμφέροντα της Σλοβακίας, όπως κάνει δηλαδή και ο Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία. Όπω φαίνεται, η βασική αρχή τη δημοκρατία, που είναι να επιλέγει κάποιο ελεύθερα πώ επιθυμεί να πορευτεί στη ζωή του, θέλουν κάποιοι να καταργηθεί ακόμα και με τη χρήση φωνική βία.